Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Εξυπνότεροι μέσω τη καινοτομία, τη ψηφιοποίηση, του οικονομικού μετασχηματισμού και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιχειρεί να γίνει η Ευρώπη. Προ αυτή την κατεύθυνση δίνονται κάθε χρόνο εκατομμύρια σε χορηγίε έργων στα κράτη-μέλη. Πάμε να δούμε κάποια που ξεχωρίζουν. Και κάνουμε αρχή με το διασυνοριακό έργο μεταξύ Δανία και Σουηδία που αφορά τη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών. Το οποίο φέρνει βεβαίω περιφερειακέ ανταμοιβέ. Το έργο παρήχε μια σειρά υποστήριξη σε επιχειρηματίε που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την συνεχώ αυξανόμενη ζήτηση για παιχνίδια στον υπολογιστή. Βοήθησε στη δημιουργία βιώσιμων και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που παράγουν παιχνίδια για του τομεί τη πληροφορία και τη εκπαίδευση. Και πολλοί νέοι επιχειρηματίε τυχερών παιχνιδιών συχνά δεν διαθέτουν τι γνώσει που απαιτούνται για τη δημιουργία μια ομάδα παραγωγή και δεν έχουν την τεχνογνωσία να εμπορεύονται και να διανέμουν το τελικό του προϊόν. Το έργο, Scandinavian Game Developers, παρήχε συμβουλές και συνέβαλε στη δημιουργία 22 νέων μικρών εταιριών. Η συνολική επένδυση για το έργο Scandinavian Game Developers ανήρθε σε 1.137.000 περίπου, από τα οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε 568.000 περίπου. Και μεταφερόμαστε τώρα στο Ενσίγκη της Φινλανδίας, όπου με μια νέα τεχνολογία δημιουργούνται βιώσιμα νέα υφάσματα από απορρίμματα βαμβακιού. Η καινοτομία στοχεύει στην ενίσχυση της εξειδίκευσης της εν λόγω τεχνολογίας στην περιοχή, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει μια νέα βιομηχανία κρουστουφαντουργίας με προϊόντα χαμηλών αποβλήτων. Στο πλαίσιο του έργου, το Technical Research Center της Φιλανδίας έχει σχεδιάσει μια πλατφόρμα παραγωγή για την διάλυση απορριμμάτων βαμβακιού και την περιστροφή του σε ίνε τύπου βυσκόζη, χρησιμοποιώντα λιγότερο ρηπογόνα χημικά και παράγοντα λιγότερα απόβλητα από τι τρέχουσε τεχνικέ που χρησιμοποιούνται για τα κοινά κλωστοϊφανουργικά προϊόντα. Η, πιλωτική, η παραγωγή πραγματοποιείται σε πιλωτικό κέντρο στην πόλη Έσπο. Η συνολική επένδυση να πούμε για το έργο ανέρχεται σε 600.000 ευρώ περίπου, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει 420.000 ευρώ περίπου. Και τώρα κυρίες και κύριοι πάμε σε κάτι εντελώς το διαφορετικό, σε ένα πολύ δημιουργικό έργο στην Βόρεια Πορτογαλία, το οποίο τονώνει τη βιομηχανία επίπλων. Η πόλη έχει την ψηλότερη συγκέντρωση εργοστασιών καρεκλών στην Ευρώπη και αντιπροσωπεύει το 65% της εθνικής παραγωγής επίπλων. Ωστόσο, παρόλο που η βιομηχανία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, η εικόνα της ήταν παλιωμοδίτικη και συντηρητική. Το έργο Arton Chairs κορυφώθηκε με μια διεθνή έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Παρέδε με επίκεντρο τι καρέκλε, την τέχνη και τον σχεδιασμό. Η καρέκλα επιλέχθηκε ω έμβλημα για το έργο, καθώ είναι καθημερινό αντικείμενο αλλά και εικονίδιο τη βιομηχανία επίπλων. Ω μέρο του έργου διοργανώθηκαν εννέα ξεχωριστέ εκθέσει. Ο Διεθνή Διαγωνισμό Σχεδιασμού Art on Chairs έλαβε 449 αιτήσει από 37 χώρε και οδήγησε σε εννέα νικηφόρε συμμετοχέ, οι οποίε είναι πρωτότυπε από την τοπική βιομηχανία επίπλων. Ένα διαγωνισμό υψηλού προφίλ βασίστηκε σε διαλόγου μεταξύ σχεδιαστών και προσωπικότητων, διασημοτήτων όπω ο ποδοσφαιριστή Κριστιανό Ρονάρτο, ο διευθυντή ποδοσφαίρου Χωσέ Μουρίνιο, ο επιχειρηματία Λουτσιάνο Μπενετζόν. Ήταν ανάμεσα στου πρωταγωνιστέ. Και το αποτέλεσμα ήταν ο σχεδιασμό 11 καρεκλών που αντικατοπτρίζει την πολιτιστική κληρονομιά και την εμπειρία ζωή τη προσωπικότητα των διασημοτήτων. Η συμμετοχή του προσέλκυσε την προσοχή διεθνών μέσων ενημέρωση και δημιούργησε μια τεράστια φήμη γύρω από αυτό το έργο. Η συνολική επένδυση για το έργο Arton Chairs ήταν 1.095.000 ευρώ περίπου, από τα οποία 931.000 περίπου προήρθαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κλείνουμε με το διαγωνισμό μας. Να είστε καλά. Πάρε μέρο στο διαγωνισμό χτίζοντα μια καλύτερη Ευρώπη και διεκδίκησε ένα ταξίδι σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή φωτογραφικό εξοπλισμό τη επιλογή σου. Ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από ένα πρόγραμμα που έχει χρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχή. Κάνε tag τη σελίδα μας Building a Better Europe και χρησιμοποίησε το hashtag Building a Better Europe. Ένα παράδειγμα είναι Muskauer Park στην περιοχή Δρέσβης. Περιμένουμε τη δική σου φωτογραφία. Αυτά λοιπόν και για το πώ η Ευρώπη βοηθάει στην καλυτέρευση τη ποιότητα τη ζωή μα. Τώρα πάμε στην Ελλάδα όπου ένα 73χρονο κατηγορείται για ασέλγεια. πάνω.